Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική έτσι της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας. Δίκης Παργινός, Γιώργος Θεοδόρου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Τι κάνεις, Βίκη μου? Καλά, τι να κάνουμε. Εδώ παρακολουθούμε τα γεγονότα, Γιώργο. Γεγονότα που άλλα λέμε τη μία μέρα, άλλα λένε την άλλη μέρα. Άλλη, ένα λαλούμ γίνεται πάνω στο θέμα, βέβαια, της αναδιάθρωσης. Ναι, και αυτή η αναδιάθρωση έχει ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών, έτσι θα το πω, από τις ενώσεις και από τις ομάδες που πλέον, έτσι όπως είναι ο βαθμολογικός πίνακας στη Super League, δεν τους συμφέρει η αναδιάρθρωση. Το θέμα είναι... Άλλα συμφωνήσαν το καλοκαίρι και υπογράψανε, λοιπόν, και άλλα θέλουν τώρα. Αυτό που λέμε μια ζωή, στην Ελλάδα όλα γίνονται. Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι έχουν μπει μέσα και βουλευτές και κυβερνητικοί βουλευτές οι οποίοι διαφωνούν και μάλιστα κάνουν και προτάσεις όλο αυτό να γίνει την επόμενη σεζόν. Ναι. Και οι δικοί μας βουλευτές. Και οι δικοί μας, αυτό είναι το θέμα που μου κάνει εντύπωση, Γιώργο. Ναι. Γιατί θα πω ένα πράγμα. Ναι. Οι δικοί μας βουλευτές μπορεί να έχουν μία άποψη και καλώς να έχουν μία άποψη. Όμως δεν είδα να κατεβούν να συζητήσουν με την αρμόδια εδώ στην Κέρκυρα αρχή του ποδοσφαίρου που είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας και θα έπρεπε, πιστεύω, να ακούσουν και την άποψη των κερκυραϊκών σωματείων. Ούτε να συζητήσουν με τα σωματεία που είναι στο Εθνικό Πρωτάθλημα να πάρουν και εκεί μία άποψη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν για να δώσουμε και το στίγμα που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία από τον βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ο οποίος προχώρησε ένα βήμα παρακάτω αφού τάχθηκε κατά τη συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού και κάλεσε, πρόσεξε, σε έκτακτη συνάντηση και άλλους συναδέλφους προκειμένου να αποφασίσουν τον τρόπο που θα κινηθούν. Δηλαδή να κάνουμε ένα εσωτερικό κίνημα. Ναι. Λοιπόν, στην οποία πήρα μέρος οι βουλευτές Καβάλας, Μεσσηνίας, Δωδεκανήσου, Λασιθίου, Ηρακλείου, Χαλκιδικής και Κέρκυρας. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Sport Time. Από εκεί αλλιεύσαμε την είδηση. Ναι. Και λοιπόν, μάλιστα ένας βουλευτής του Ηρακλείου, δεν θυμάμαι το όνομά του που είχε κάνει και την απεργία πείνας τότε στο Σύνταγμα. Ναι. Ο γιατρός, δεν θυμάμαι τώρα, το... ναι. Ναι, ο οποίος είπε ότι δεν θα ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο κτλ. Ναι. Έτσι με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Είναι δύσκολο να περάσει και το νομοσχέδιο. Λοιπόν. Και θέλω να πω και ένα άλλο πράγμα. Και υπάρχει και μια μεγάλη δυσαρέσκεια από τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων απέναντι στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γραμμένο, ο οποίος πήρε την απόφαση, αυτή την απόφαση. Χωρίς να κάνει γενική συνέλευση. Χωρίς να κάνει γενική συνέλευση. Να. Γιατί σε μια αλλαγή, μια τροποποίηση κτλ. Mm. Λόγω έχουν και οι ποδοσφαιρικές ενώσεις αυτές που τον ψηφίζουν. Σε όλα τα θέματα που πρέπει να γίνει η γενική συνέλευση έχει κάνει δηλαδή μέχρι τώρα. Εντάξει, δεν ναι. Ξέρω. Τι να πω τώρα, εντάξει. Ναι. Τάχθηκε βέβαια με το μέρος των μεγάλων. Εγώ δεν τάσσομαι εναντίον της αναδιάθρωσης για να είμαστε και εξηγημένοι, έτσι. Λέω όμως ότι αυτά τα πράγματα και αυτές οι αποφάσεις που λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνονται και με, την, και, και με τον κόσμο, ας πούμε. Λοιπόν, τι λένε τα αρμόδια όργανα, ας πούμε. Για να το κάνουμε, για να μην δημιουργούνται και παραξηγήσεις, λοιπόν, άπαντες συμφώνησαν. Ναι. Ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναδιάρθρωση. Αλλά συμφώνησαν να γίνει η αναδιάρθρωση. Σύμφωνα με το συμφέρον τους οι περισσότεροι. Μπράβο. Από την ποδοσφαιρική σεζόν 2020-2021. Ναι. Δεν διαφωνούν, δηλαδή αυτοί οι βουλευτές που αναφέραμε πιο πάνω, δεν διαφωνούν με τον κύριο Βασιλιάδη για αυτό που σκέφτηκε και για αυτό που πέρασε, γιατί θα γίνει νόμος. Απλώς θέλει να μεταφερθεί μια χρονιά. Μπράβο. Θέλει και να πάει να μεταφερθεί μια χρονιά για κάτω ψέματα, Γιώργο. Ναι. Γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε σε ορισμένα πράγματα. Ναι. Να περάσει, σου λέει, η εκλογική διαδικασία. Βέβαια. Μην έχουμε πάνω μας τη φθορά. Έτσι, και τη δυσαρέσκεια. Ωραία. Δυστυχώς, όλα σε αυτή τη χώρα και όχι από την τωρινή κυβέρνηση, από τις εκάστοτες κυβερνήσεις είναι που σκέφτονται τους ψήφους και την καρέκλα τους. Και εμείς, καλός ή κακός, λοιπόν, καλός ή κακός, έχουμε μια ομάδα που παίζει στη Football League. Δηλαδή, με τα τωρινά δεδομένα θα παίξει Super League 2. Ναι. Για να επιβιώσει αυτή η ομάδα, λέμε τώρα έτσι, για να επιβιώσει αυτή η ομάδα. Πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα που έχει τάξει ο κύριος Βασιλιάδης, 880.000 ευρώ. Γιατί να μην τα πάρει από φέτος, δηλαδή, για να περιμένει μια χρονιά? Γιατί άμα περιμένει μια χρονιά, εκεί που είναι τώρα στο χείλος του γκρεμού, είναι δηλαδή στην πραγματικότητα, στην κυριολεξία, στο χείλος του γκρεμού αυτή η ομάδα, η δική μας του νησιού, στην ψηλότερη κατηγορία, οριστικά θα φύγει από αυτό το πρωτάθλημα και δεν θα έχει μέλλον. Από τη δική σου άποψη, Γιώργο, είναι σωστό αυτό που λες. Από τη δική μου άποψη, εγώ ήθελα να καθαρίσει αυτή η υπόθεση. Ναι, εμείς μιλάμε τι συμβαίνει τώρα. Έτσι. Ναι. Να καθαρίσει αυτή η υπόθεση ώστε να υπάρξει ένα σωματείο υγιές, ένα σωματείο που θα ξεκινήσει με σωστές βάσεις και δεν θα έχει κάθε χρόνο στο μυαλό ότι είμαστε μέσα, προσφυγές, το ένα και το άλλο. Κοίτα να σου πω κάτι.
Από τη στιγμή που έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, έχει και τις επιπτώσεις του σε όλους τους τομείς. Το βασικό είναι ότι αυτό το μπόνους, ή να το πω καλύτερα, ο μποναμάς που δίνει ο κ. Βασιλιάδης στις ομάδες που θα αγωνιστεί στο Super League 2, να το εκμεταλλευτούν εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Και συγκεκριμένα αυτή η ομάδα. Πώς θα το εκμεταλλευτείς, Γιώργο? Ναι, όταν χρωστάς 2 εκατομμύρια, λέμε ένα ποσό, και παίρνεις ένα, εγώ σου λέω, περιπέσω ότι χρωστάς. Είναι συγκεκριμένο το ποσό που έχει χρέος αυτή η ομάδα. Ναι. Είναι κοντά στον 1 εκατομμύριο ευρώ. Παραπάνω είναι. Όχι, κοντά είπαμε. Γιατί μετά θα γίνουν διακανονισμοί κτλ. Ναι. Λοιπόν, α, με διακανονισμούς και με τέτοια λέω. Έτσι γίνεται πάντα. Και με 120 δόσεις και τέτοια που δίνουν. Όλες οι ομάδες τι κάνουν. Ναι. Λοιπόν, δεν άρα και δεν είναι υγιές το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό που παρακάμει ο Υπουργός είναι σωστό. Είναι σωστό από μια άποψη που πρέπει να έχεις υγιείς επαγγελματικές ομάδες, έτσι οικονομικά, αλλά από την άλλη άποψη κάνουμε ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα παίζει η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες 2-3 πόλεις της Ελλάδος. Θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο του Βασιλιάδη με τις ομάδες που αφορά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, οι οποίες θα είναι 40 και θα σας εξηγήσουμε μετά τι ναι. ακριβώς συμβαίνει. Πάει να το βάλει σε μια δομή που δεν θα δημιουργούν οι παράγοντες χρέη. Παντού, είτε είναι προς το δημόσιο είτε είναι προς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή τα χρήματα που τους δίνει είναι πάρα πολλά. Στην κυριολεξία είναι πάρα πολλά. Και σε επίπεδο Super League που πληρώνει η ΕΡΤ 7 συμβόλαια και το συνδρομητικό κανάλι, αλλά κυρίως στο πρωτάθλημα της Super League 2, μην μπερδευόμαστε και με τις λέξεις πλέον, στο πρωτάθλημα της Super League 2 που αυτό το ποσό που φτάνει στις τάξεις των 880.000 ευρώ είναι αρκετό, είναι εφικτό για να επιβιώνει μια ΠΑΕ σε αυτό το πρωτάθλημα. 12 ομάδων, έτσι. Δηλαδή, με ένα σωστό προγραμματισμό και να μην μπει στη διαδικασία, ναι, να ξοδεύεις χρήματα από εδώ και από εκεί. Θα το δεχόμουν αυτό αν υπήρχε ένας περιορισμός ότι θα μπορούσες στη Super League 2, παραδείγματος χάρη, να έχεις 3 ξένους και τους άλλους Έλληνες, ώστε να μην ανεβαίνει το budget. Και να ορίσει και ένα ποσό μέχρι που θα πάρει ο ποδοσφαιριστής. Γιατί αν αρχίσουμε για να κάνεις δυνατή ομάδα, θα φέρω τον τάδε ποδοσφαιριστή που θα το έχω 200.000, τον άλλο 50, τον άλλο 100, πάλι θα ανεβεί το. Γιατί θα μπορεί εννοείς να. Εννοεί Super League 2. Ναι. Έτσι έχει ισχύει αυτό. Ναι. Με τους ξένους. 5 ξένους. 3 ξένους. 3 και 2 κοινοτικούς. Ναι. 5 ξένους. Ναι. Έτσι, και μπορεί να έχεις και 6 και 7 για να. Ναι. Στο ρόστερ σου έχεις 3 ξένους. Υποχρεωτικά. Ναι. Υπόλοιποι είναι 2-5. Ναι, ναι. Υπήρχε και 2-5. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής. Άμα αρχίσεις τώρα και υπάρχει ένα πλαφόν που δίνεις του Παργινού 200-100 του Θεοδόρου και αυτά δεν μπορεί να τα βγάλεις, ναι, θα μπεις μέσα πάλι. Κοίτα, θεωρώ ότι τα παθήματα έχουν γίνει μαθήματα. Να ξεκινήσουμε το βασικό. Δεν μπορείς να δίνεις υψηλά συμβόλαια σε ποδοσφαιριστές. Γιώργο, επειδή γνωριζόμαστε εδώ στην Κέρκυρα πολύ καλά, τα παθήματα γίνηκαν μαθήματα? Δεν ξέρω. Να απαντήσουν αυτοί που πρέπει, όχι εγώ. Όχι, εγώ βλέπω. Εγώ, θεωρητικό επίπεδο λέω. Εγώ βάσει πραγμάτων διαλύσαμε έναν ο Κέρκυρα, έτσι, για να ξεφύγουμε και να προχωρήσουμε. Όμως αυτό το πάθημα γίνηκε μάθημα. Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, δεν έχει γίνει. Αυτό λέει. Βάσει όλο αυτό και που λέει μια λαϊκή παροιμία, ο λύκος στο μαλλί αλλάζει. Τη γνώση δεν αλλάζει. Ναι. Κοίτα να σου πω τώρα. Επειδή εμείς θέλουμε να υπάρχει ομάδα ψηλά, όσο πιο ψηλά γίνεται. Πραγματικά στο λέω. Ναι. Εδώ τους δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν όσον αφορά το χρέος που έχει αυτή η ΠΑΕ και να χαράξουν την επόμενη μέρα με τα χρήματα που θα λάβουν από την πολιτεία. Γιατί η πολιτεία τα δίνει αυτά τα λεφτά, έτσι. 880.000 ευρώ. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, είναι στο χέρι τους να κάνουν μια διαχείριση, τουλάχιστον να πάνε σε ένα συντηρητικό πλάνο, να ξεχρεώσουν, μάλλον να καλύψουν ένα μέρος από το χρέος της φετινής ομάδας και να προγραμματίσουν την επόμενη μέρα. Έχεις ακούσει, εσύ, Γιώργο, τόσα χρόνια να γίνει μια γενική συνέλευση των μετόχων και να αναφερθούν όλα αυτά τα πράγματα? Ποιο μετόχο? Το μετόχο της ΠΑΕ. Μπορεί να το κάνουν οι μετόχοι αυτό, όχι εμείς. Ναι, αυτό να πω. Έχεις δει να γίνει κάτι τέτοιο? Κοίτα να δεις κάτι. Οι μετόχοι είναι συγκεκριμένοι στην ομάδα. Είναι το 42 και το 30, 72 δηλαδή, % του μετοχικού κεφαλαίου το ελέγχουν δύο άνθρωποι. Δεν μου λες, αν εσύ είχες πάρει από την, όταν γίνει και ΠΑΕ, ο ΑΟ Κέρκυρα, 10-20 μετοχές, είσαι μετοχός? Είσαι, ανάλογα όμως με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ναι, μπορεί να χαθούν. Ναι, περίμενε, ρε παιδί μου, σε έχουν καλέσει από την αρχή που είσαι σε μια γενική συνέλευση? Κοίτα, τη μετοχική σύνδεση μπορεί να τη δει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν χρειάζεται να σε καλέσει κανένας, γιατί είναι μετρημένη στα δάχτυλα των δύο χεριών οι μέτοχοι αυτής της ομάδας. Αυτό σου λέω. Είναι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν έχω δει να γίνει μια γενική συνέλευση με θέμα προϋπολογισμός, απολογισμός κτλ. Κοίτα, μπορεί να την κάνουν μόνοι τους. Υπάρχει ο μεγάλο μέτοχος που έχει 42%, υπάρχει ένας άλλος
στην ομάδα ο κύριος Ίσαρης που έχει το 30%, 72, το 10% το έχει ο ερασιτέχνης και οι υπόλοιποι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών μας, οι μέτοχοι. Άρα είναι 10 ανθρώποι που μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση. Του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτοί που αρπαρτίζουν το μετοχικό κεφάλαιο. Εγώ δεν έχω δει καμία ανακοίνωση εφημερίδες για. Δεν ξέρω, αυτή είναι η δική τους. Ναι. Λοιπόν, πώς θα το κάνουν και πώς προγραμματίζουν. Ναι. Αλλά θεωρώ. Είναι εύκολο να δεις δηλαδή, ποιοι είναι οι μετοχοί της ομάδας, της συγκεκριμένης ομάδας. Ναι, εντάξει, ναι. Η ανώνυμη εταιρεία υπάρχει μέσα στο. Μα έχει ανακοινωθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δηλαδή, τώρα θα ανοίξω, δηλαδή, να μπω μέσα, θα σου πω με κάθε λεπτομέρεια ποιοι είναι οι μετοχοί αυτής της ομάδας. Το καθένας μπορεί να το δει, μπαίνει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και κοιτάζει. Να ανακοινωθεί στις εφημερίδες είναι βάση νόμου ότι πρέπει να ανακοινωθεί. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει τώρα αυτό στην αρχή, αλλά λέμε τώρα. Αυτό που ενδιαφέρει την ομάδα αυτή τη στιγμή είναι αυτός ο Μποναμάς που σου είπα. Βάσει αυτού του Μποναμά να χαράξει την επόμενη μέρα. Έτσι ώστε να μην έχει την τύχη το Άο Κέρκυρα. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Δηλαδή να γίνει μια σωστή κίνηση, Γιώργο, με σωστή κατεύθυνση. Κακά τα ψέματα. Ναι. Αν δεν βρεθεί ο άνθρωπος, ο οποίος να έχει την οικονομική επιφάνεια, να μπορέσει να καλύψει τα μείον που έχει αυτή η ομάδα και να μπορέσει να βάλει το ποσό εκείνο που να προχωρήσει και να κάνει μια ομάδα με σωστές βάσεις κτλ. Πάλι τα ίδια μπαλέματα θα πούμε. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα βρεθεί. Πρέπει να βρεθεί. Όχι, περίμενε. Ναι. Πρέπει κάποιος να πουλήσει τις μετοχές του. Και να έρθει να αγοράσει. Η διαδικασία δεν ξέρουμε πώς θα βρεθεί και τα λοιπά. Και πώς. Αλλά λέμε, αν δεν βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που θα κάνει αυτό που λες εσύ, έτσι, και που θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να διορθώσει όλα τα μείον. Μη προσέλευση φιλάθλων, μη έσοδα κτλ. Κοίτα να σου πάρει. Ναι. Να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος εννοείς να πάρει κάποια πρωτοβουλία από το υπάρχον διοικητικό σχήμα. Ή να βρεθεί κάποιος άλλος. Κοιτάξτε, με το υπάρχον διοικητικό σχήμα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν. Λοιπόν. Γιατί αν μπορούσαν, δεν θα είχαμε και αυτό το άνοιγμα. Ναι, αδυνατούν, να το πούμε. Αδυνατούν, ναι. Δεν λέω ότι δεν θέλουν, έτσι. Ναι. Αδυνατούν, αυτό λέω. Ναι. Γιατί δεν έχουν έσοδα από προσέλευση φιλάθλων. Δεν υπάρχουν έσοδα. Υπάρχουν μόνο έξοδα. Ναι, να το πούμε απλά πράγματα. Ακριβώς, αυτό λέω. Τα έσοδα της ομάδας της τωρινής είναι περίπου 100.000 ευρώ. Και άμα έχεις ένα μπάτζετ που φτάνει στο 1 εκατομμύριο ευρώ, καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά. Ναι, λοιπόν, άρα από τη στιγμή που δεν υπήρχαν τα χρήματα για να καλυφθεί αυτό το πολύ μεγάλο κενό, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία που ζούμε τώρα και βιώνουμε τώρα. Γιατί διαλύθηκε ο Κέρκυρα? Γιατί δεν μπορούσαμε να καλύψουμε έτσι, αυτά τα οποία γίνηκε. Διαλύθηκε όμως ένας ο Κέρκυρα. Τι κάναμε από εκεί και πέρα? Φτιάξαμε μια άλλη ομάδα. Ναι. Καινούργια ομάδα. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να ξαναφτιάξουμε άλλη ομάδα. Ίσως, λέω έτσι. Όχι, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Λέμε, μπορεί. Α, άλλη κουβέντα αυτή. Ναι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτή η μετοχική σύνθεση, αυτή που στελεχώνουν την ομάδα της Κέρκυρας τώρα, πρέπει να καλύψουν αυτό το χρέος. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι είναι μεγάλο γιατί υπάρχουν και οι προσφυγές και πρέπει να πληρωθεί και ο Δημητρός και μέχρι 16 Απριλίου για να μην οριστικοποιηθεί αυτό το μείον 3. Από ό,τι άκουσα, βέβαια, από μια ανακοίνωση που βγήκε, θα πληρωθεί. Ναι, θα πληρωθεί. Λοιπόν, μένει η ομάδα σε αυτήν την κατηγορία. Αυτό πρέπει να εκμεταλλευτεί, σου λέω. Το Μποναμά, το έχω πει πολλές φορές απόψε. Το Μποναμά πρέπει να εκμεταλλευτεί. Τώρα, τι θα κάνουν μεταξύ τους οι μετοχοί, είναι δική τους υπόθεση. Και μετά θα ξεκαθαρίσει. Δεν μπαίνω στα εσωτερικά τους. Αυτό, ότι θέλουν να σκάμουν. Εγώ λέω ποια είναι η ουσία μέχρι στιγμής και μην έχουμε το ίδιο μπάλωμα που έχουμε κάθε χρόνο. Μα με μπαλώματα θα πας. Αφού σου λέω είναι μεγάλη διαφορά. Άμα έχεις έσοδα 100.000 ευρώ και έχεις μπάτζετ 1 εκατομμύριο ευρώ, εντάξει. Εσύ το δημιουργήσεις βέβαια το μπάτζετ, έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα ότι δεν μπορούμε και συνέχεια, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ίσως να ανακατευθούν να τους κάνουμε και την κριτική γιατί είναι τα λεφτά μέσα τόσα, γιατί δεν κάνανε σωστή τη δουλειά τους. Εγώ δεν λέω ότι κακοπροαίρετα έχει φτάσει το σωματιακή, αλλά λέω το εξής. Αφού δεν μπορούμε. Έτσι, αφού δεν μπορούμε, ας πάει η ομάδα εκεί που πρέπει να πάει. Ας πάει και στο τοπικό ακόμα, Γιώργο. Ναι, είναι άλλη κουβέντα αυτή. Ναι, εδώ μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Α, δεν μπορούμε επαγγελματικό, δεν θα είμαστε επαγγελματίζοντα, Γιώργο. Ναι, μιλάμε για. Πρέπει να είμαστε επαγγελματικό ποδόσφαιρο χωρίς να έχουμε τις δυνάμεις. Μα σου λέω τώρα τι γίνεται. Αυτό το ποσό μπορεί να φέρει την ομάδα στο σωστό δρόμο. Αυτό σου λέω. Γιατί του χρόνου αυτή η κατηγορία δεν θα έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. Και όλες οι ομάδες θα πάνε σε μια επιλογή με χαμηλό ρίσκο. Με μικρό ρίσκο. Όταν είμαστε πριν 2 χρόνια στην Super League, ήταν μεγάλο το ποσό?
Του budget, τι, ναι. Πόσο. Το ποσό που δόθηκε στην ομάδα. Όπως δίνεται αυτό το μπόνους τώρα των ναι. 900, τότε είχε δοθεί πάνω από ένα εκατομμύριο. Ήταν όλα τα έσοδα στη Super League ναι. Είναι γύρω στο 1.700. Λοιπόν, με το 1.700 στρώσαμε ή μπήκαμε περισσότερο μέσα. Πέσαμε. Πέσαμε. Αυτό θα σου πω. Ναι, πέσαμε. Λοιπόν, με ένα 700 και έπεσε. Είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Είναι πιο ανταγωνιστικό. Πιο ανταγωνιστικό, ναι, αλλά έπεσε. Εδώ τώρα με αυτά θα μείνει. Εδώ έκανε ένα εκατομμύριο μπάτζε και δεν ανέβηκε. Παλεύει την παραμονή. Τώρα είναι, αυτά φαίνονται στην πορεία. Εντάξει. Και δεν μπορεί να τα μαντέψει. Δεν ελέγχω γιατί μπήκε μέσα τώρα. Έτσι. Ή πέσε το μπάτζετ κτλ. Αυτό είναι δουλειά βέβαια επιλογών κτλ. Είναι άλλη κριτική την οποία μπορούμε να κάνουμε αν οι επιλογές ήταν σωστές, ναι. δεν ήταν σωστές κτλ. Ωραία. Λοιπόν, πάνω σε αυτό θα χαράξει την πορεία της ομάδας της Κέρκυρας για να το τελειώσουμε το θέμα ναι. με τις αναδιάρθρωσης. Αν θα περάσει τελικά, γιατί όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις. Και για να γίνει και αυτό πρέπει να μείνουμε κιόλας και να πάρουμε τους απαραίτητους βαθμούς. Εντάξει, αυτό θα γίνει πιστεύω, δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, άρα ποδόσφαιρο είναι, αυτό το πλάνο του Βασιλιάδη ναι. στη Super League με 14 ομάδες. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Λοιπόν, στη Super League 2 με 12 ομάδες και αυτό που προέκυψε είναι η Football League επαγγελματική κατηγορία. Λοιπόν, δηλαδή ο Κρόνος την Κυριακή, αν πάνε όλα καλά και κερδίσει τον Τηλικράτη, θα ανέβει σε μια κατηγορία, θα παίξει μάλλον σε μια κατηγορία η οποία θα είναι επαγγελματική. Λοιπόν, άρα. Ο Κρόνος, αν κερδίσει, όπως και να έχει τα πράγματα, θα παίξει σε επαγγελματική κατηγορία. Σωστά το λες. Έτσι. Λοιπόν, άρα, το πλάνο του κυρίου Βασιλιάδη, στο πλάνο του κυρίου Βασιλιάδη προστέθηκε η επαγγελματική κατηγορία η οποία λέγεται Football League. Γιατί ήταν να γίνει ημιεπαγγελματική, αλλά τελικά έγινε επαγγελματική. Και σύνολο. 40 επαγγελματικές ομάδες θα έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, σύνολο. 14 στη Super League 1, 12 στη Super League 2 και 14 στη Football League. Τώρα, επειδή μου στείλανε ένα μήνυμα, το πόσες πέφτουν, το πόσες ανεβαίνουν από τη νέα αγωνιστική περίοδο, ουδής ξέρει ακόμη. Το λέω για να το διευκρινίσουμε, δεν έχει βγει πλάνο. Υπάρχει μια σκέψη στη Super League, από τη Super League 1, δηλαδή αυτή κάνει κουμάντο, ένα συν ένα. Λοιπόν, ένας δηλαδή απευθείας ναι. και ένας με παράζ. Και με, κοίταξε, δεύτερο, ναι. με το δεύτερο τη Super League 2. Κοίταξε να δεις το παράδοξο τώρα, ας πούμε. Ο Κρόνος ανεβαίνει. Ναι. Έτσι. Κερδίζει το πρωτάθλημα. Κερδίζει το πρωτάθλημα. Ναι. Είτε γίνει η αναδιάθρωση, είτε δεν γίνει, θα είναι επαγγελματική ομάδα ο Κρόνος. Ναι, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Γιατί θα παίξει Football League. Θα παίξει Football League. Ναι. Ναι. Είτε χάνει Super League και Football League. Ναι. Άραγε, μπορεί να είναι σε δύο ομίλους. Είναι η μόνη ομάδα των Κρόνων που δεν τον πειράζει τόσο πολύ, ας πούμε, έτσι. Από την άποψη ότι γίνεται επαγγελματική ομάδα. Κοίτα, τον Κρόνο θα τον πειράξει πάρα πολύ, γιατί άμα ανέβει σε Football League, τα έσοδα θα είναι μηδαμινά. Ναι, εντάξει. Αν μείνει η κατάσταση όπως είναι τώρα, χωρίς αναδιάθρωση. Μηδαμινά. Ναι. Όπως και φέτος ήταν μηδαμινά, δεν ήταν πολλά τα έσοδα. Ναι, μιλάμε άλλο επίπεδο, είχαμε συμβόλαια εδώ. Εδώ δεν είχε συμβόλαια. Ναι, άλλο λέω. Ότι και όπως είναι φέτος η Κέρκυρα, δεν είναι πολλά τα έσοδα αν δεν γίνει αναδιάθρωση. Η Football League σου υπάρχει 100.000 ευρώ maximum. Ναι. Μάξιμουμ έσοδα. Maximum. Ναι. Τηλεοπτικό συμβόλαιο, χορηγίες, τα λοιπά. Maximum. Δηλαδή ναι. το τεντώνει. Εγώ λέω ναι. Γιατί δεν έχει φιλάθρους, δεν έχει 2.000 φιλάθρους, δηλαδή να κόβει εισιτήρια. Αυτό το 100.000 ευρώ που είπα, το τραβάς πολύ για να φτάσει ναι. εκεί. Ναι. Δηλαδή πραγματικά. Με την αναδιάρθρωση, ο Κρόνος πάνω στην Ελλάδα. Χωρίς την αναδιάρθρωση, πόσο έχει τώρα η Κέρκυρα έσοδα. Α, σου είπα, 100.000 maximum. Το θέλω να πω. Ναι, έχει 65.000 τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι. Λοιπόν. Άραγε. Τα χρήματα που θα πάρει ο Κρόνος θα είναι πάρα πολύ λίγα. Ελάχιστα. Δεν κάνει τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, να σου το πω. Αλλά και αν θα γίνει η αναδιάθρωση, δεν είναι πολλά τα χρήματα στη Β' Εθνικής. Είναι γύρω στις 200.000 με 300.000. 200.000. 200.000. Ναι. Κοίτα, 300.000 είναι άλλα μειχτά. Ναι. Είναι μειχτά. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις ότι πάμε στις 200.000. Λοιπόν, άμα πάμε σε μια διαδικασία. Να το πω έτσι απλά τώρα, γιατί θα έχουμε τον χρόνο να πάνε όλα καλά και να κερδίσει η ομάδα των Αγιεράτων Κυριακή, πραγματικά. Του χρόνου θα έχει 25 ποδοσφαιριστές ή το προπονητικό τύπ, για να ξέρει ο κόσμος έτσι να έχει μια ιδέα. Όπου θα έχουν μισθό, θα πληρώνονται. Λοιπόν, για να έχει μια ιδέα ο κόσμος, θα στοιχίσει ο κάθε ποδοσφαιριστής τα νόμιμα, είναι η μισθοδοσία του. Ναι, ναι. 11.500 ευρώ. Τόσο κοστίζει ο ποδοσφαιριστής. Και είναι 650 ευρώ το μήνα επί 14 μήνες, συν 204 ευρώ το ΙΚΑ επί 12 μήνες. Λοιπόν, αυτό το προσθέτεις
Λοιπόν, και βγάζει τη μισθοδοσία του ποδοσφαιριστή. Η μισθοδοσία, λέει, του ποδοσφαιριστή χοντρικά είναι γύρω σε 11.500 ευρώ το χρόνο. Εκτός από το συμβόλαιο το πριν που του δίνει. Λοιπόν, μετά δεν είναι πριν, είναι συμβόλαιο. Συμβόλαιο, ναι. Είναι το συμβόλαιο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι. Λοιπόν, πες, είναι στη διάθεση και πώς θα γίνουν συμφωνίες και τι θα ζητήσει ο ποδοσφαιριστής, θα του δώσει η ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, βάλει και ένα συμβόλαιο περίπου 8.000 ευρώ, έτσι, τυπικά το λέω αυτό. Και καταλαβαίνεις το πόσο βάλει μετά φαγητό, σπίτι. Μετακινήσεις το ένα λοιπόν, το άλλο. Άρα θα πάει μια ομάδα γύρω σε ένα μπάτζετ γύρω στα 500.000 και καταλαβαίνεις τώρα πόσο δύσκολο είναι. Και, να σου, και μπορεί να έχουν και απαιτήσει φιλάθλια να έχουν και παραπάνω κατηγορία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, ναι. Γιατί έχουμε και μια αγωνιστική υποχρέωση. Το Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, Κέρκυρα παίζει τον Ηρόδοτο με νέο προπονητή. Ο κύριος Νίκος Αναστόπουλος αποτελεί παρελθόν οριστικά και αμετάκλητα. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα στην εκπομπή της Δευτέρας. Όπως ακριβώς τα είπαμε, έτσι έγιναν. Προπονητής της ομάδας, από τη στιγμή που λύθηκε το συμβόλαιο του κυρίου Αναστόπουλου, ανάλαβε ο μέχρι πρώτην βοηθός, ο κύριος Τάσος Θεός. Μπορώ να το δούμε. Εγώ μπορώ να πω ένα πράγμα όμως, ναι. Γιώργο. Ότι η Κέρκυρα δεν ήθελε Θεό, ήθελε Θεό. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάνε σε μία λύση τώρα, με τον assistant coach να βγάλουν το πρωτάθλημα, 4 αγωνιστικές πριν το φινάλε και θα δουν μετά, θα αλλάξουν μία πορεία, προγραμματισμούς, σχεδιασμούς κτλ. Τώρα, την ύφη την πλήρωσε ο Αναστόπουλος. Χωρίς να φάει, χωρίς να πιει στην ουσία. Γιατί όταν ήρθε, θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Λάρισας. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό που έγινε, ναι. Από πολλές απόψεις. Ναι. Πρώτα-πρώτα, ο Νίκος Αναστόπουλος είναι μια προσωπικότητα. Ναι. Μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Δεύτερον, ο Νίκος Αναστόπουλος δεν μπορούσε να μεταμορφώσει μια ομάδα που είχε χαραχθεί, έτσι, είναι, πολύ μια, καιρό. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε προπόνηση. Ναι. Λοιπόν, είναι απλά πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν. Επομένως, λέω, γιατί να πληρώσει την ύφη αυτός ο άνθρωπος. Πήγαμε να παίξουμε με τα Χανιά και Σαμικός απροπόνητοι. Μέχρι και την ημέρα παραμονή του αγώνα, ούτε το καθιερωμένο ζέσταμα δεν κάνανε. Λοιπόν, που πάνε έτσι για να υδρώσουν. Δεν το έκανε οι ποδοσφαιριστές, είπαν ότι δεν κάνουν προπόνηση. Μετά, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το έκανα από, ναι, ναι. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και προετοιμασία με τον Εργοτέλη, κάνανε μία μισή μέρα προπόνηση. Λοιπόν, γενικά όμως. Ό,τι και να θέλει να μεταδώσει ο Αναστόπουλος, δεν γίνονται. Εγώ, Γιώργο, δεν ξέρω, αλλά δεν μου αρέσουν ορισμένα πράγματα και δεν νομίζω ότι είναι μόνο αποφάσεις από την ΠΑΕ. Νομίζω ότι ίσως να μεσολαβούν και άλλα πράγματα. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Λέω ίσως. Ναι, ναι. Δεν λέω ίσως. Γιατί θα μου μπει στο μυαλό και ένα άλλο πράγμα. Εδώ δεν θέλαμε το Σάκη το Τζιόλι για προπονητή, Γιώργο. Ναι. Ένα όνομα τεράστιο στην προπονητική, ένας άνθρωπος με πολλή δουλειά, κάποιοι και μέσα από το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν τον θέλαμε. Εντάξει, τι να σου πω. Θα ξέρεις τι θα μου πεις. Ναι, το θέμα είναι ότι... Κάποιοι ποδοσφαιριστές τότε, ναι. Που υπάρχουν και σήμερα, έτσι, δεν θέλανε το Σάκη το Ζιόλι. Πόσες φορές σου έχω πει που είναι το μεγάλο λάθος αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω άλλο, φτάνει. Κουράστηκα να το λέω. Σου είπα το πολύ μεγάλο λάθος της ομάδας είναι αυτό. Η πολύχρονη ναι. Παρουσία ανθρώπων, αθλητών στην ομάδα. Αλλά οι δίθεν δημοσιογράφοι φταίνε. Ναι, πάντα. Έτσι, ναι, πάντα. Οι δίθεν δημοσιογράφοι φταίνε. Και οι δίθεν φιλάθλοι. Έτσι. Ναι. Και μάλιστα κάποιοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Μπορεί να ξέρουν τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, άσως να το υποστηρίζουν. Τα αποτελέσματα της Γεωργίου μιλάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε λίγο την κάρτα με την αγωνιστική αυτής της εβδομάδας και τα παιχνίδια που περιλαμβάνει για να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Λοιπόν, και Σαμικός ΑΕΤ των Σπάτων είναι οριστική αποχώρηση των Σπάτων από το πρωτάθλημα. Παναχαϊκή Βόλος, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Αγιά. Σπάρτη Δόξα Δράμας, Κέρκυρα Ηρόδοτος, Σάββατο μεσημέρι 3 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι. Εγινιακός Πλατανιάς, Εργοτέλης Ηρακλής, Απόλλων Λάρισας Τρίκαλα και Απόλλων Πόντου Καρεσκάκης. Είναι παιχνίδια τα οποία. Τα κοιτάζουμε με πολύ προσοχή, ναι. Από την άποψη βέβαια της κερκυριακής ομάδος, γιατί είναι κάποιες ομάδες που θα μας ευνοήσει το γεγονός εάν δεν πάρουν τα αποτελέσματα που πρέπει να πάρουν και κερδίσουμε εμείς το Ηρόδοτο εδώ. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία, ναι. Γιατί έχει σημασία αυτό που λέει ο Βίκης. Λοιπόν, ο Βόλος είναι στην κορφή με 56 βαθμούς. Ο οποίος είναι και επίσης ένα πρωταθλητής, είναι ήδη στη Super League. Τέσσερις αγωνιστικές πριν τη. Ναι, εντάξει, είχε ξεκαθαρίσει από πολύ νωρίς. Ναι, ναι. Κέρδισε ο Βόλος, κάνανε οι άλλοι. Όχι, λέω και μαθηματικά, οι τέσσερις αγωνιστικές που απομένουν δεν τον φτάνει καμία ομάδα, έστω και να χάσει όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, Πλατανιά στη δεύτερη θέση με 46 βαθμούς είναι το grand favorite για να παίξει, αν γίνει αναδιάρθρωση, το Μπαράς. Εάν δεν γίνει αναδιάρθρωση, θα ανεβεί κατευθείαν. Μπράβο.
Απόλλο Λάρισα 45, Εργοτέλη 43, Απόλλο Πόντου 43 είναι η βαθμολογία αυτή μαζί με την Παναχαϊκή που έχει 41 που διεκδικούν πράγματα. Ο Κεσαμικός έχει 39, η ΑΕΚ Καρεσκάκης 38, όσους βαθμούς έχει και η ομάδα της Κέρκυρας. Η Δόξα Δράμας έχει 36 βαθμούς και από εδώ και πέρα είναι τα δύσκολα. Πράγματος χάρη, αν γίνει η αναδιάρθρωση, ο Ηρακλής και τα Τρίκαλα που είναι στην 11η και στην 12η θέση της βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται στη Football League. League, ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, ο 11 με το 12 ναι, του βαθμολογικού πίνακα υποβιβάζονται στη Football League. Από τη 13η θέση μέχρι τη 16η θέση, οι ομάδες αυτές πάνε δύο κατηγορίες πιο κάτω και πάνε στη γάμα εθνική κατηγορία. Σύμφωνα πάντα με την αναδιάρθρωση. Άρα, κοίτα τώρα τι γίνεται. Ο Ηρακλής κινδυνεύει να υποβιβαστεί μαζί με τη Δόξα Δράμας. Η Κέρκυρα κρατάει την τύχη, να το πω έτσι στα χέρια της. Όχι με τη Δόξα Δράμας, με τα Τρίκαλα. Η Δόξα Δράμας έχει 10η θέση. Όχι, με τη Δόξα Δράμας. Έχουν ένα βαθμό διαφορά. Α, ναι, λες ότι παλεύουν αυτές οι δύο ομάδες. Και με την Κέρκυρα, γιατί δύο βαθμούς είναι η Δόξα Δράμας, τρεις είναι ο Ηρακλής. Ε. Ναι. Η Κέρκυρα έχει τα παιχνίδια με τους τελευταίους. Βέβαια, έχει να παίξει με τον Ηρόδοτο, έχει να παίξει με τον Αιγινιακό και έχει να παίξει με τη Σπάρτη. Ναι. Τώρα, αλλοί μόνο τους πες τους. Ναι, εντάξει. Εντάξει, τι να πω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι και τελειώνουμε. Μετά έχουμε την Παναχαϊκή. Λοιπόν, αυτός είναι και ο βαθμολογικός πίνακας συγκεκριμένης κατηγορίας. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Μακάρι αυτή η αναδιάρθρωση να χαράξει μια καλύτερη μέρα στο, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και οι παράγοντες πραγματικά να μπορούν να το εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να, να δημιουργούν ομάδες και αυτό που λέγαμε παλιά όσοι ασχολούνται με μαγαζιά, έσοδα-έξοδα. Έσοδα-έξοδα. Λοιπόν, για να μπει. Όταν δεν έχεις πελάτες όμως. Για να μπει αυτό στη μέση, ως κύριο χαρακτηριστικό, να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Δηλαδή, με τα έσοδά μας να χαράσουμε την πορεία. Γιατί πλέον στο ποδόσφαιρο υπάρχει μόνο η εξαίρεση που λέγεται. Υπάρχει η εξαίρεση που λέγεται Καρεσαρλής. Πραγματικά το λέω εγώ. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν παράγοντες που να βάλουν το χέρι στην τσέπη, είτε γιατί η οικονομική κρίση είναι τέτοια που έχει περάσει τους πάντες, είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορούν. Εντάξει, για δύο πράγματα. Πρέπει να πούμε όμως βέβαια ότι και η Λευκύμη έβαλε χρήματα, οι άνθρωποι της Λευκύμης και ο Θηναγιακός έβαλε χρήματα. Έτσι, και άλλες ομάδες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει τα χέρια στην τσέπη. Όχι. Μην μπερδεύεις. Ναι. Ενώ για την κατηγορία που θα βιώσουμε την χρονιά. Εντάξει. Δεν μπαίνω εγώ σε αυτή τη διαδικασία γιατί μπορώ να πω 500. Λοιπόν, εδώ τοπικά μιλάμε για την κατηγορία που δημιουργείται. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με τα υπόλοιπα θέματα.